Ελεύθερος αφέθηκε ο 51χρονος που συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα Χανιά μετά την καταγγελία μιας 51χρονης από το Μαρόκο για βιασμό. Απολογούμενος σήμερα ενώπιον του ανακριτή, φέρεται να υποστήριξε ότι συνευρέθηκε ερωτικά με την Αλλοδαπή με τη θέλησή της και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι του ζήτησε χρήματα και όταν της έδωσε μικρότερο χρηματικό ποσό από αυτό που είχαν συμφωνήσει, προχώρησε όπως είπε στην καταγγελία. Πιστεύουμε ότι διαγνώστηκε η αλήθεια των λεγόμενων του πελάτη μου, η οποία είναι ότι η καταγγέλουσα ψευδώς πήγε και έκανε μια καταγγελία στην ασφάλεια Χανίων. Δεν υφίσταται για εμάς η κατηγορία του βιασμού. Πρόκειται για μια πλήρως συνενετική συνέβρεση, η οποία για κάποιο λόγο στο τέλος χάλασε η συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, και η κυρία αυτή έκανε την καταγγελία της για την πράξη του βιασμού. Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, η ίδια στην προσπάθειά της να βρει δουλειά είχε δημοσιεύσει σχετική αγγελία μέσω της οποίας ζητούσε να προσέχει ηλικιωμένα άτομα. Ο 51χρονος της τηλεφώνησε λέγοντάς της πως έχει ένα συγγενικό πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να φροντίζει. Στο ραντεβού που έκλεισαν, ο κατηγορούμενος, που σημειωτέων έχει απασχολήσει στο παρελθόν της Άρχειας για άλλες υποθέσεις, επιβίβασε τη γυναίκα στο αυτοκίνητό του και την μετέφερε σε ένα αλσίλιο, όπου όπως ίδια κατήγγειλε την βίασε. Αυτά σίγουρα πρέπει να έχουν γίνει δεκτά και από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα για να καταλήξουν σε αυτή την απόφαση. Επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα 2 φορές το μήνα. Και ο πελάτης μου είναι πλέον ελεύθερος και αναμένουμε την εκδίκαση στα αρμόδια ποινικά δικαστήρια. Μεταξύ των περιοριστικών όρων που επέβαλαν στον 51χρονο ανακριτής και εισαγγελέας είναι και η απαγόρευση να πλησιάζει την καταγγέλουσα. Σύμφωνα δε με τον συνήγορό του, δεν αναμένεται να υποβάλει μήνυση για ψευδή καταμήνυση σε βάρος του. Το πιθανότερο είναι να θέλει να αφήσει όλη αυτή την ιστορία πίσω του, γιατί μια κατηγορία τέτοια, ακόμα και αν δεν ευσταθεί στο τέλος ενώπιον των δικαστηρίων και αθωωθεί, είναι κάτι το οποίο στιγματίζει τον κάθε πολίτη.